κυρία Μπατιέλου, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ναι, τα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτή λοιπόν η φασαρία που γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που έχουν και εκεί τα δικά τους κομμάτια, έχουν και εκλογές μάλιστα οι άνθρωποι εκεί, δεν δείχνει ευνόητος του ΚΚΕ. Οι ψήφοι βλέπουν να πηγαίνουν δημοσκοπικά τουλάχιστον, αλλά και σε ευρωεκλογές, στο Νάτσιο, στη Λατινοπούλου, στο Βελόπουλο, δηλαδή στους αρχηγούς και στα κόμματά τους, ναι, δεξιότερα. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς το αποτέλεσμα, δηλαδή για να το θυμίσουμε και στον κόσμο, επειδή είπατε συγκεκριμένα για τις ευρωεκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφει μια διαρκή άνοδο σε όλες τις τελευταίες εκλογικές μάχες και έχει από τα υψηλότερα ποσοστά του τα τελευταία πολλά χρόνια και στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί. Και όσον αφορά αυτά τα κόμματα που είπατε, αυτά τα κόμματα μιας χρήσης που εμφανίζονται, εξαφανίζονται και κανείς δεν ξέρει από πού ήρθαν και πού πήγανε, έχασε η Νέα Δημοκρατία 1 εκατομμύριο ψήφους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις συγκεκριμένες εκλογές, λέμε από τις βουλευτικές στις ευρωεκλογές. Από το 1 εκατομμύριο ψήφους πήρε 100.000, ένα μικρό ποσοστό αυτά τα κόμματα που τα περιγράψαμε πριν. Όμως όλη η συζήτηση αυτή που γίνεται και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι τόσο τα ισοκομματικά τους ακριβώς, αν παρεμβαίνουν τα άλλα κόμματα, είναι το ζήτημα των πολιτικών συμπερασμάτων. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε καθημερινά επεισόδια, αποκρουστικά, όχι κατά τη γνώμη μας, στην πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή, και που επικοινωνούμε και καταλαβαίνουμε, και δεν είναι τόσο το θέμα των προσώπων, που βεβαίως και τα πρόσωπα εκφράζουν κάτι. Θα διαφωνήσω δηλαδή με τον κύριο Κόκαλη ότι είναι το αποτέλεσμα και η κατάληξη μιας ολόκληρης πορείας πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού ενός κόμματος που με διάφορες δικαιολογίες. Τη μία γιατί πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση και το θέμα της κυβερνησιμότητας, του συμβιβασμού, αρνητικός συσχετισμός. Οι Ευρωπαίοι που συμφωνούμε σε όλα τελικά μαζί τους και εφαρμόζουμε τα σύμφωνα σταθερότητα, τα μνημόνια με το περιβόητο τρίτο μνημόνιο κτλ. Μια πορεία ενσωμάτωσης τελικά που την υπερασπίστηκαν, ξέρετε, και τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι είναι στην ομάδα Κασελάκη όπως θέλουν και τον υποστηρίζουν, αλλά συμβάλανε και όσοι εμφανίζονται ως θεματοφύλακες ενός δήθεν αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, είτε εντός του κόμματος, είτε και αυτοί που έχουν φύγει κλπ. Και το λέμε αυτό ως πολιτικό συμπέρασμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας άλλωστε τα λέγει και πριν γίνει κυβέρνηση και από πολύ παλιότερα ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της πορείας. Αλλά ο προβληματισμός που αντικειμενικά υπάρχει και στα αστικά επιτελεία και στο αστικό πολιτικό σύστημα, ότι έχουμε μια κυβέρνηση που φθήρεται. Γιατί φθήρεται? Χάνει λόγω των συνεπειών, βαριών συνεπειών, στο εργατικό λαϊκό εισόδημα, στη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας. Και μια αντιπολίτευση, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς προοπτική, έτσι το γράφουν πάρα πολλές εφημερίδες και δεν είναι λάθος, αυτός ο προβληματισμός, δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει μαζικά μετάγγιση ψηφοφόρων από το ένα κόμμα στο άλλο, που θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική, όμως θα δίνει μια αυταπάτη ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, αυτό που ζούμε δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες, δεν πρέπει να γίνει πρόβλημα και προβληματισμός του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να δει τα μεγάλα προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν κακό να θέλει να είναι κυβερνητικό κόμμα. Το ΚΚΕ δεν θέλει να είναι κυβερνητικό κόμμα. Θέλει να είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν θέλει να είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Θέλει να είναι κυβέρνηση, αφού δεν θέλει να συμπράξει ποτέ με κανέναν. Μα το θέμα είναι θέμα πολιτικό. Είναι θέμα δηλαδή, ποια πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλιώς, για να μπούμε και στα μεγάλα προβλήματα, γιατί αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι διαφορετικό. Είναι θεμητό, θέλει να πει. Δεν θέλει να είναι κυβέρνηση. Μα δεν είπε κανείς ότι είναι αθέμητο. Για όλα τα κόμματα. Μα όλα τα κόμματα έχουν στόχο εξουσίας. Δεν υπάρχει κόμμα που να μην έχει το στόχο εξουσίας. Βέβαια, πώς δεν έχει. Μάλιστα. Έχει συγκεκριμένη επιστημονικά επεξεργασμένη προγραμματική αντίληψη. Βεβαίως. Και σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν είναι το θέμα των συμπράξεων, αν θα κάτσουν να τα βρουν 2-3 από τα πάνω. Το ζήτημα είναι ποια πολιτική. Η πολιτική που λέει υγεία, κόστος. Έτσι υπολογίζεται, ναι, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις κυβερνήσεις, και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα κλπ. Η ακρίβεια. Δηλαδή, έχουμε τώρα ένα τεράστιο θέμα. Φαντάζομαι θα συζητήσουμε και μετά πιο πολύ αναλυτικά, γιατί είναι πολύ, πολύ καυτό θέμα. Ναι. Κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Οπότε εκεί διαφοροποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αν θέλετε, όλα αυτά τα πολιτικά συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει ο κόσμος και για τις διεργασίες μέσα στα υπόλοιπα κόμματα, είναι ότι τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κρίσιμο τώρα που πρέπει να γίνει. Η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που λέμε εμείς και στριμώνει την κυβέρνηση και είναι στους δρόμους του αγώνα. Και εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η εγγύηση. Εκεί είναι η αγωνιστική συμπόρεση. Κύριε τώρα στην δημοκρατία... αν δεν κάνω λάθος και μάλλον ξεχνάω και πολλά, ο κύριος Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές έχει πει αυτά που πάνω κάτω είπε και τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, έχω σημειώσει εδώ, το Σεπτέμβριο του 2021 η ακρίβεια δεν θα κρατήσει για πολύ, τα λέω με δικά μου λόγια. Το Γενάρη του 2023 φτάνουμε προς το τέλος. Το Σεπτέμβριο του 2021 δεν περιελάμβανε αυτό το οποίο έγινε στην Ουκρανία. Βεβαίως δεν περιελάμβανε, αλλά η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από πριν.
Ναι, εντάξει, που είναι όταν τελείωσε ο COVID λόγω του προβλήματος του μεταφορικού κόστους. Το ότι δεν είναι μόνο οι αιτίες που βγάζουμε μετά με τους πολέμους, υπάρχουν και άλλες που από πριν ισχύανε και παραπλανούσατε και σε αυτές τις αιτίες της ακρίβειας. Τα οποία θα θέλατε να άρα πάμε, είναι, δεν υπήρχε ακριβή, αλλά δεν υπήρχαν και προϊόντα. Έτσι. Καλά, εντάξει, τώρα θυμάστε εσείς και λέτε για τις ανατροπές και δεν θυμάστε τις μεγάλες κατακτήσεις, συνειδητά ξεχνάτε που είχε αυτό το σύστημα. Αλλά θα μείνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, που είναι και το μεγάλο σας. Έτσι, η μεγάλη δυσαρέσκεια του λαού απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση και αφορά και το εισόδημα, το οποίο παραμένει πάρα πολύ χαμηλό και ότι εξαναμίζεται από την ακρίβεια, από τους φόρους κλπ. Εμείς δεν κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει καλή πρόβλεψη και απλά δεν το πετυχαίνει. Ότι είναι 2 μήνες, 4 μήνες, δεν μπορεί να προβλέψει τους εξωτερικούς παράγοντες που επιδρούν ή τις αρχές της καπιταλιστικής οικονομίας, που αυτές είναι που διαμορφώνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και στη χώρα μας και διεθνώς. Εμείς λέμε ότι υπηρετείται μια πολιτική που δεν χάνουν όλοι. Αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες εξαγγελίες που έγιναν και από όλα τα μέτρα. Γι' αυτό για το λαό αντιμετώπισε από την πολιτική της κυβέρνησης το θέμα της ακρίβειας ούτε στη δευτέρα παρουσία. Δηλαδή την ίδια στιγμή, συγγνώμη, να το πούμε και με μερικά παραδείγματα. Την ίδια στιγμή που λέμε πότε θα έρθει ο λογαριασμός και πόσο θα είναι του ρεύματος, και όλοι είναι έτοιμοι να πάθουν εγκεφαλικό μόλις έρθει με τις αυξήσεις που υπάρχουν, την ίδια στιγμή η ΔΕΗ καταγράφει πόσο 271% αύξηση κερδών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2024, η ενεργειακή κολοσσή έχουν 770 εκατομμύρια που... κέρδη. Αυτό είχαμε ηλεκτροδότηση με κεριά. Μα δεν είναι θέμα εσχροκέρδειας απλά. Είναι θέμα, αυτό είναι ο νόμος. Έτσι δουλεύει. Μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζόμενων, μεγάλα κέρδη για τους λίγους. Επειδή είπατε, άρα η σύγκρουση και για αυτά που είπε ο κ. Σκοκαλής και για τα καρτέλ και για όλα, πρέπει να είναι συνολικά με αυτή την πολιτική. Θέλαμε για τη ΡΑΕ, κ. Σκοκαλής, για να κλείσουμε. Είναι μόνο στην, η Ελλάδα έχει το προνόμιο, εισαγωγικά, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει τυχόν καρτέλ στο ρεύμα, στην ενέργεια. Είναι της ΡΑΕ δουλειά. Είναι της ΡΑΕ. Ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι καθήλυνη νομικά. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, το συνέχισε ο ένας μετά τον άλλον. Που υπάρχει μέσα σε αυτό ρεύμα, το πλαίσιο αναπτύσσονται και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας.